Αθιένου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο. Ο Κυριάκος Καρεκλάς είναι μαζί μας. Σας ναι. Χαιρετώ. Κύριε Δήμαρχε. Χαίρετε. Τώρα, το ΣΥΓΜΑ στη συνεργασία με το ΣΥΓΜΑ Life και το Center of Social Innovation, το CSI, υλοποιούν και το πρόγραμμα που, το ευρωπαϊκό, κτίζοντας μια καλύτερη Ευρώπη. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα, γιατί εσείς είστε ένας ιδιαίτερος Δήμος, δεν είστε ένας συνηθισμένος Δήμος. Και διερωτάτε κανείς πώς εκμεταλλευτήκατε ή αξιοποιήσατε καλύτερα αυτά τα προγράμματα για να βελτιώσετε και την ζωή και τις υποδομές εκεί στο Δήμο. Να σας πω ότι ο Δήμος πραγματικά, και χαίρομαι για την ερώτηση, έχει βοηθηθεί από αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Γνωρίζετε ότι υπάρχει πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η πολιτική πίσω από τα εκατοντάδες χιλιάδες έργα ανά την Ευρώπη που χρηματοδοτούνται από, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το λεγόμενο ΕΤΠΑ, όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Το ΕΤΠΑ, που είναι από τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής, έχει σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών στην Ευρώπη και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Ο Δήμος εκμεταλλεύτηκε αυτά τα προγράμματα, υπόβαλε αιτήσεις σε διάφορα από αυτά και έχει εγκριθεί και έχει κατασκευάσει αρκετά έργα, ενώ άλλα τώρα ετοιμαζόμαστε να προχωρήσουμε και υποβάλλουμε αιτήσεις συνέχεια, γιατί νιώθουμε ότι με την εκτέλεση αυτών των έργων συμβάλλουμε στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των ακριτών αθιανητών, των κατοίκων του Δήμου μας. Ναι. Πόσο σημαντική είναι, κύριε Δήμαρχε, η συμβολή των εν λόγω προγραμμάτων στη βελτίωση ζωής των κατοίκων εκεί της περιοχής? Είναι πάρα πολύ σημαντική και αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς αυτή τη βοήθεια θα ήταν αδύνατο να εκτελέσουμε αυτά τα έργα. Να σας πω για παράδειγμα ότι μέσα από αυτά τα προγράμματα κατασκευάσαμε ένα αποχετευτικό σύστημα λιμάτων, το οποίο με την κατασκευή των αγωγών αλλά και του βιολογικού σταθμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας που κατασκευάστηκε, με ένα συνολικό κόστος 12 εκατομμύρια και κάτι ευρώ, συν το ΦΠΑ κλπ. Ο Δήμος, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθιένου στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατέβαλε μόνο το 13% που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο για το Δήμο και το Συμβούλιο να το εκτελέσει. Η Κλεάθιος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων, η οποία προσφέρει ψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ηλικιωμένους και όχι μόνον, πραγματικά εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην προγραμματική περίοδο 7-13, ένας προϋπολογισμός 3 εκατομμυρίων ευρώ, ο Δήμος συνείσφερε μόνο το 15%. Και αρκετά άλλα, αναπαλαίωση της κατοικίας της πατρικής του μοναχού Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη. Έναν σημαντικό κόστος, ο Δήμος κατέβαλε το 20%. Σήμερα εκεί γίνεται από εθελοντές η παρασκευή χαλουμιού ενώπιον επισκεπτών ολόχρονα, μιλώ για την περίοδο εκτός της πανδημίας, και έρχεται κόσμος και βλέπει εκεί ακριβώς από την ώρα που πίζει το γάλα, παρασκευάζεται το χαλούμιν, όλη τη διαδικασία. Μάλιστα. Και τώρα όλα αυτά θα ήταν αδύνατο για τον Δήμο να τα κάνει και πολλά άλλα. Να σας πω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε εγκριθεί για 4 έργα, τα οποία ήδη υπογράφουμε τα 3 και το άλλο πολύ σύντομα είμαστε στις προσφορές που θα γίνουν τώρα. Και ο Δήμος, επειδή δίνει σημασία σε όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία αυτά που μόλις είπαμε είναι τα οριζόντια που δίνονται στις κυβερνήσεις, εγκρίνονται κάποια ποσά και οι διαχειριστικές αρχές βγάζουν τις προκηρύξεις τους κλπ. Ο Δήμος, λόγω του ότι έχει την εμπειρία, έχει διεκδικήσει και έχει εγκριθεί και τουλάχιστον σε 5 ανταγωνιστικά προγράμματα, αυτά που λέμε τα κάθετα, που δικαιούται οποιοδήποτε οργανισμός της Ευρώπης να διεκδικήσει. Και έχουμε 5 προγράμματα, τα 2 είμαστε επικεφαλής εταίροι και με σημαντικούς προϋπολογισμούς, και αντιλαμβάνεστε αυτά είναι τούτα που φέρνουν επιπρόσθετα λεφτά στην Κύπρο, που αν δεν τα παίρναμε θα πηγαίναν κάπου αλλού αυτά. Ναι, τα λεφτά είναι το ένα ζήτημα. Η μία όψη του νομίσματος, η άλλη όψη του νομίσματος είναι η γνώση, η εμπειρία, η τεχνογνωσία, όλα αυτά που θα έρθουν στην κοινότητά σας, πέρα από το χρηματικό, έτσι. Οι άνθρωποι εκεί θα μάθουν. Θα μάθουν να κάνουν. Ναι, θα μάθουν νέες πρακτικές. Πείτε μας.
Γι' αυτό σας είπα ότι όλα αυτά τα έργα έχουν συμβάλει στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς και οι τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ.